για κάποιον ή για κάποιους που έδωσαν το σύνολο του χρόνου και της ενέργειάς τους για τα κουβίδου θέματα, φαντάζεται πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά, πολλά σχέδια, πολλά θέλω, συγκρούσεις και εντάσεις. Περίοδοι δημιουργίας, εκρήξεις ιδεών και έβρεση λύσεων, αλλά και περίοδοι με προβληματισμούς, σιωπή, αγωνία και στεναχώρια. Με κοινή συνισταμένη όμως το καλό του τόπου και με σύνθημα πρώτο ο πολίτης, παίρνουμε δύναμη και συνεχίζαμε. Ο Χαλκιδάτης ξεκίνησε αισιόδοξα, καθώς δίνουμε αυτοκομεία στους Δήμους και φαινόταν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα αποκτούσε οικονομική ανεξαρτησία και νέες αρμοδιότητες. Ωστόσο, πάρα πολύ σύντομα είδαμε το σκληρό πρόσωπο της πραγματικότητας, που επιδεινώθηκε ραγδαία με οικονομική κρίση. Ο Διευθέτης ακόμα προσπαθεί να βρει τα βήματά του. Η οικονομική πόρη του Δήμου στη θητεία, την πρώτη θητεία, μειώθηκαν ήδη από τότε στο 65% και τα χρήματα που παίρναμε για επενδυτικές δαπάνες ήταν μόλις 300.000 ευρώ το χρόνο, ενώ οι πρώοι Δήμοι φτάνουν περίπου στο 1 εκατομμύριο. Οι χρηματοδοτήσεις που ήρθαν το τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν όμως μία ανάσα. Αλλά ήρθαν το τελευταίο 1,5 χρόνο. Στα οικονομικά θέματα ήρθαν όπως αυτού κι άλλο. Όπως η υποστελέχωσή μας, η μη δυνατότητα να πάρουμε νέο προσωπικό, η μη ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς επίσης για ένα εξαιρετικά συνεχημένο θεσμικό πλαίσιο. Όλα αυτά τα οποία οι δημοτικοί σύνθετοι έχουν ακούσει επανειλημμένα, οι πρόεδροι έχουν ακούσει επανειλημμένα και οι λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, ξέρουν στην γενικότερη κατάσταση της χώρας, αντιλαμβάνονται που ίδιο ισχύει και για το Δήμο, δεν αναφέρθηκαν τόσο πολύ για να τα μάθουμε, αλλά για να τα εμπεδώσουμε κιόλας, για να δούμε μέσα στις κυβέρνησεις που κινηθήκαμε. Αυτό δεν είναι για να δοθεί άποθε. Γιατί την προσπάθεια την κάνουμε. Και κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κάνοντας πράξη λοιπόν τις βασικές μας αρχές, εργατικότητα, ενημότητα, διαφάνεια, διεκδίκηση και αλληλεγγύη, δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη. Σαν δημοτική αρχή, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν αφενός από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, αλλά και τώρα όμως με τον τόπο. Σε αυτή την πορεία υπήρχαν δυσκολίες, αστοχίες και λάθη. Και σίγουρα δεν έγιναν όλα τέλεια, όμως μέσα από τις αδυναμίες όλων καταφέραμε πολλά. Αφήνουμε λοιπόν ένα Δήμο με θετικό πρόσωπο. Σε αυτή το σημείο, ως υπενθύμηση, θα ήθελα να πω ότι παρά το γεγονό των δυσκολιών, σε αυτή τη θητεία, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, στην πενταετία δηλαδή, ότι πραγματοποιήθηκε με βάση καταγραφή που έγινε από τις τεχνικές υπηρεσίες πάνω από 270 μικρά έργα, τα οποία αφορούσαν υδρεύσεις, αρδεύσεις, αντικειμενικά, συντηρήσεις οδοποιίας, στοιχεία, οδοδεξαμενές, παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια, όπως π.χ. οι κατασκηνώσεις, και αναπλάσεις. Μαζί με αυτά που φτιάχνουμε και με δικά μας υλικά, αυξάνεται πάρα πολύ το έγκρος των παρεμβάσεών μας. Για το αποχαιρετικό έχω να πω το εξής. Το έργο έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν να αναλάβουμε ακόμα και την πρώτη θητεία. Το καταθέσαμε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος το Μάρτιο του 2011. Εντάχθηκε το Νοέμβριο του 2011. Ξεκίνησε να υλοποιείται το 2014, το 2015, με κύριο φορέα, και αυτό για να μην το ξεχνάμε εμείς, φορέας είναι ο Δήμος. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος. Υλοποιείται από την περιφέρεια με προγραμματική σύμβαση, δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή ο Δήμος δεν είχε διαχειριστική επάρκεια. Αυτή τη στιγμή είναι κατασκευασμένα τα 22 χιλιόμετρα από τα 25 του δικτύου, τα 22. Και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω ιδιαιτέρων δυσκολιών, ένα έργο που αποδείχθηκε πολύ δύσκολο και απαιτητικό και κάποιοι από εδώ το ξέρουν πάρα πολύ καλά, έχει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα σταματήσει. Όμως τις επόμενες μέρες το έργο ξεκινάει. Αφενός, ναι, έχει ο Δήμος δημοκράτησε τις μετακινήσεις των δικτύων
ίδρυυσης και ομβρίων υδάτων μέσα στην παραμυθιά, με μελέτη δικιά μου και χρηματοδότηση στην περιφέρεια. Οπότε ο Ελλάδος έρχεται για να ολοκληρώσει το υπόλοιπο δίκτυο. Ο βιολογικός προβλεπτικός είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ξεκινάει και αυτός άμεσα. Και ξεκίνησαν και οι συνδέσεις. Άρα λοιπόν ένα έργο το οποίο έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα, έπρεπε να γίνουν και άλλες ενέργειες. Μετά από πάρα πολλές δυσκολίες, οι οποίες ξεπεράστηκαν, ξεκινάει αυτό γιατί κάποιοι λένε το έργο πεντάκι και σταμάτησε και το έργο ξεκινάει. Ήδη ο εργολάβος βρίσκεται εδώ και αύριο το πρωί θέλει και μια συνάντηση με τον κύριο Μπρέγια. Να θυμίσουμε επίσης ότι μετά από πολλές μεγάλες εντάσεις και επανειλημμένα δημοτικά συμβούλια αγοράσαμε το λιμοδικείο από το ΤΑΙΠΕΔ και με χρήματα του Ιδρύματος Μελά σήμερα εκεί λειτουργεί ένα εξαιρετικό σχολείο κόσμημα για τα παιδιά μας. Επίσης, να πούμε ότι δώσουμε δύο τριβέρετες σε δικές εγκαταστάσεις, γι' αυτό έγιναν τα πολιτήρια του γηπέδου της παραμυθιάς. Έγιναν διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να αδειοδοτηθεί τόσο αυτό όσο και το γήπεδο του Δαβικίου. Και αυτό βρίσκεται σε πορεία λήξης. Είναι ελάχιστες παρεμβάσεις για τις τεχνικές που αρέσει. Φαίνεται ότι καταφέραμε να τακτοποιήσουμε και το θέμα της απομακρυσμένης ζώνης, οπότε και αυτό θα προχωρήσει. Ιδιαίτερα σημαντική αναφορά θα κάνω στο πρόγραμμα το οποίο εκτελέσαμε μαζί με τη ΜΟΔ, την Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, που είναι το πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων περιοχής μυθικού αχαίρετα. Αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακού επίπεδου, ήταν ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακού επίπεδου με δυνατότητες υλοποίησης. Ήδη το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα 120 εκατομμύρια τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα, έχουν επιβληθεί τα 20 και όσα ήταν όριμες μελέτες αρχίζουν, ξεκινάνε. Ήδη η Βυζαντινή της Γλυκής, ξεκινάει να γίνεται ανακατασκευή και παρέμβαση εκεί. Επίσης, να μην ξεχάσουμε και τα έργα διεκδίκησης, αυτό που είχε να κάνει με την ολοκλήρωση της σύνδεσης της Εγνατίας Οδού, του σχολείου του Καρβουναρίου, καθώς επίσης και την οικία Μπούση. Η σύνδεση Εγνατίας Οδού υλοποιείται, η οικία Μπούση δημοκρατήθηκε και το σχολείο του Καρβουναρίου έχει και αυτό ανάδοχο, άρα ξεκινάει τις επόμενες μέρες και αυτά. Όπως είπα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο άρχισαν χρηματοδοτήσεις. Με βάση τις δυνατότητές μας, καταφέραμε και πήραμε πάρα πολλά έργα. Ήδη η επισκευή συντήρηση άγριων χώρων σχολείων για δράση ασφάλεια μαθητών υλοποιείται. Γνωρίζετε ήδη στο σχολείο της Παραμυθιάς, δεν είναι αγγέλιο. Στο σχολείο της Παραμυθιάς, του Αρχείου της Γλυκής και της Μελίνας, γίνανε παρεμβάσεις στους οπτικούς χώρους και τώρα μπαίνουμε τα σύνορα ασφαλείας. Ωραία, πήραμε από το φιλότιμο 868.000 για την βελτίωση αγροτικής οικοδομίας. Πήραμε 2.307.000 για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυψης της πόλης της Παραμυθιάς, εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου. 244 για τα μηχανήματα και τις παιδικές χαρές. Τις παιδικές χαρές ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, έχουν ανάγκη. Άρα άμεσα 15 παιδικές χαρές έχουν καινούργια αναθυμίδια. Άφησα πρώτο, μάλλον θα αφήσω το αφήσω τελευταίο. Έχουμε καταθέσει και όπως οι πληροφορίες που έχουμε ότι εντάχθηκαν είναι η μήνυ του Σουηδίου στο πρόγραμμα LIDER, όπως και ένα τμήμα της εγκατάστασης της σύνδεσης του Καριωτήτου. Και άφησα τελευταίο το ένα από τα μεγαλύτερα έργα, το οποίο ήταν ζητούμενο για όλη την Παραμυθιά κυρίως, αλλά και όλο το Δήμο. Για από εμάς, σαν δημοτική αρχή και από μένα προσωπικά ως Δήμαρχος, η ανακατασκευή του σχολείου Βούλγαρη ως κέντρο τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Το έργο εντάχθηκε και είναι έτοιμο για δημοκράτηση. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, δύσκολες ενέργειες, δύσκολο έργο, αλλά καλά είναι. Δεν είναι όλα έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα για δημοκράτηση. Αυτό είναι ένα τμήμα της δουλειάς που έγινε όλων μας. Θα πούμε επίσης ότι δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Γνωρίζετε ότι διατηρήθηκαν όλες οι κοινωνικές δομές, τα καπή, η παιδική, το βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΤΑΠ. Αλλά ενταχθήκαμε και όπου όλοι μπορούσαμε
τα οποία προσφέρουμε είναι, στέκονται δίπλα στους συνδημότες μας. Κινητοποίησαμε τον εθελοντισμό, στηρίξαμε και ενισχύσαμε πολιτιστικές δραστηριότητες και τιμήσαμε και προβάλλαμε την ιστορική παρακαταθήκη του Δήμου μας, καλλιεργήσαμε την εξωστρέφεια και προβάλλαμε και τον τόπο ως προορισμό αναπτυκτικού τουρισμού. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες για τα μονοπάτια, κάνουν προσπάθειες να κατατεθούν, μάλλον τις καταθέσαμε σε διευρωπαϊκά προγράμματα, δεν είχαμε επιτυχία, αλλά πιστεύω ότι με το πρόγραμμα, πιστεύουμε τώρα ότι με το πρόγραμμα τόπου για τον Αιγαίο θα μπορούμε να το προχωρήσουμε, γιατί αφορούν κυρίως τα μονοπάτια, τα ιστορικά μονοπάτια του Σουηδίου. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Καθώς προσπαθούσαμε να μαζέψουμε, να τα συμπιέσουμε, βλέπουμε ότι είναι και άλλα και άλλα και υπάρχουν και άλλα. Και βέβαια θέλουμε και συνέχεια. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και των τριών παρατάξεων, μάλιστα δεν είναι σήμερα μαζί μας, καθώς και των Προέδρων, των Συμβουλίων και των Εκπροσώπων. Οι Πρόεδροι μας και οι εκπρόσωποι ήταν και οι εκπληκτικοί. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε και πνεύμα συνεργασίας σε πάρα πολλούς από αυτούς. Παρά τις επιμέρους εντάσεις, λοιπόν, έγινε ακούς προσπάθεια να λειτουργήσουμε σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους εκάστοτε προέδρους που πέρασαν κατά τη διάρκεια των δύο θητιών. Τον Χρήστο τον Τίνο, τον Γιώργο τον Στάθη, τον Νίκο τον Αθανασίου και βέβαια τον Δημήτρη τον Δημητρίου, που με αυτόν κλείνουμε αυτή τη θητεία. Πιστεύω ότι αυτοί συνετέλεσαν πάρα πολύ σημαντικά στο ότι να κρατηθεί ο πολιτικός πολιτισμός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους πολύ άμεσους συνεργάτες, τους αντιλημμάτους και εντεταλμένους. Όσους δουλέψανε με γνώμονα το κοινό καλό, με πλήρη επίγνωση και συνείδηση των δυσκολιών, όσο και το δυστυχώς ιεραρχημένο των αγών. Γιατί τα θέλουμε όλα. Το δύσκολο είναι η ιεραρχία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράξη χωρίς τη συνδρομή και τη στήριξη των εργαζομένων. Των λίγων εργαζομένων, οι οποίοι προσπάθησαν να αναλάβουν ένα πλήθος αγροτηριοτήτων, χωρίς να σημαίνει και εδώ ότι όλα ήταν με ηγάλα, ότι δεν υπήρχαν εντάσεις, ότι μέσα σε ένα σύνολο πάντα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είτε μπορούν είτε θέλουν να προσφέρουν, όμως η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια και η βοήθειά τους ήταν αμέριστη. Επίσης, για να μην αναφέρουμε τους πάντες, γιατί συνεργαστήκαμε με πάρα πολλούς φορείς, εκτός από συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς, αστυνομίες κλπ. Να ευχαριστήσω θερμά τις εθελοντικές οργανώσεις. Φέτος το καλοκαίρι, νομίζω ότι ένα από αυτά τα οποία κατάφερε αυτή η Δημοτική Αρχή είναι να κρατήσει τον εθελοντισμό ζωντανών. Φέτος το καλοκαίρι γίνουν εξαιρετικές εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο, οι οποίες εκδηλώσεις ήταν έχουν και αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν είναι μόνο, ακόμη και το πανηγύρι, είναι ντροπή να λέμε το πανηγύρι. Πανηγύρι είναι κομμάτι της ιδιωτικής παράδοσης, αλλά εκτός από τα κλασικά πανηγύρια, όλα αυτά κρατήθηκαν από τους εθελοντές, οι οποίοι βοήθησαν και κάνουν αυτό που κάνουν. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αν μας στήριξαν ή δεν μας στήριξαν, γιατί το εισιτήριό τους κάποιος μας βοήθησε, μας έδινε κουράγιο και κάποιος μας βοήθησε να είμαστε σε επαγγελματίες. Αγαπητοί συνεργάτες, μετά από 9 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Σουηδίου, αποχωρώ. Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά και με τη συνείδηση ήσυχη ότι έπρεξα ό,τι ήταν ανθρωπίνο δυνατό. Τηρώντας τον τρόπο που έδωσα. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι θετική. Σίγουρα θα έπρεπε να γίνουν κι άλλα. Άλλωστε, όπως είπαμε και πριν, τα θέλει τον τόπο που αγαπάς, δεν τελειώνει ποτέ.
χρειάζεται να γίνει επόμενα. Θα ήθελα να πω όμως ότι κατέθεσα όλες μου τις δυνάμεις, τη γνώση, την εμπειρία, την αγάπη για αυτόν τον τόπο, την υπηρεσία του δίπλα στα πάντα. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχω παραλείψεις και λάθη. Τα αισθήματα τη σημερινή μέρα είναι ανάγκη. Υπάρχει σαφές κατασυγκίνηση, υπάρχει όμως και μεγάλη χαρά. Υπάρχει μεγάλη χαρά γιατί καταφέραμε μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από αυτή τη δουλειά, να κρατήσουμε το Δήμο μας όρθιο, μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αισθάνομαι χαρά γιατί αφήσουμε παρακαταθήκη. Και αισθάνομαι χαρά γιατί αφήνουμε το Δήμο μας σε καλά χέρια. Έχω εμπιστοσύνη στον Γιάννη Καραγιάννη. Πιστεύω ότι μπορεί και να συνεχίσει και μαζί με τη βοήθεια όλων του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των προηγούμενων που αναφέραμε και τη δικιά μας, όπου και όσο και όταν το χρειαστείς, πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε το Δήμο μας ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει η παρακαταθήκη, υπάρχει η νέα ορμή δικιά σας και εμείς θα είμαστε εδώ, στη διάθεσή σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως είπα και στους αντιμέρους, γιατί με ανεχθήκατε, γιατί με βοηθήσατε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σας.